Θέλω όμως να τη δούμε σε μια πρόσφατη εμφάνισή της. Θεά είναι πάλι, αλλά τι άλλο έχει η Αγγελική Ιλιάδη που βλέπουμε. Για να δούμε. Να, εδώ είναι. Κοίτα εδώ. Ένα τσιφτετέλι που χορεύει η Αγγελική Ιλιάδη. Τι ωραία που το κουνάει. Κοίταξε όμως, μιλάμε για ένα φόρεμα, το οποίο τώρα εσύ είσαι και ειδική επάνω στα φορέματα. Καταλαβαίνεις ότι είναι ένα φόρεμα επάνω της. Εφαρμοστό πολύ. Εφαρμοστό. Είναι αυτό που λέμε μπάντα, που διαγράφει τα πάντα. Μα στη γνώμη παρακολουθούμε και με ένα άλλο λοιπόν φόρεμα, εδώ, που ήταν έχει σχεδόν και γυμνίτσα. Έτσι. Καλά, λοιπόν, τα λέω. Το άλλαξε το φόρεμα. Τι έγινε, Τζόρτζια? Την πρώτη μέρα, να σας πω που ξεκίνησε το νυχτερινό μαγαζί που εμφανίζεται μαζί με τον Γιώργο Τσαλίκη και τον Θανάση Βασιλάκο, εμφανίστηκε με ένα κορμάκι, σε πληροφορία η Αγγελική Ιλιάδη, και αμέσως και η δεύτερη εμφάνιση ήταν με ένα μίνι φόρεμα. Ναι. Την επόμενη ακριβώς μέρα εμφανίστηκε με μια ολόσωμη φόρμα, η οποία ήταν καλυμμένη μέχρι και το λαιμό επάνω, και αμέσως μετά το φόρεμα το οποίο βλέπετε, που ναι μεν διαγράφει κάποιες λεπτομέρειες του σώματός της, αλλά δεν είναι πια τόσο φόρα έξω παρτίδα. Κατάλαβες τι? Να σας πω κάτι λίγο, για να τη δικαιολογήσω. Οι γυναίκες με τα αρμονικά μας πολλές φορές έχουν πάρα πολλά σκαμπά. Εγώ το σώμα μου, το έχω, δηλαδή τα Χριστούγεννα ήμουν συν 6 κιλά από πρυξήματα. Κατακράτηση, κατακρατήσεις. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα τώρα. Οπότε οι γυναίκες έχουμε και πολλές αξομοιώσεις στο βάρος μας, πολλές γυναίκες. Τώρα το ρούχο, για μένα, πλέον άποψή μου είναι ότι, ας πούμε, και εγώ τις μέρες μπορεί να είμαι λίγο πρισμένη, δεν θα βάλω κάτι πολύ στενό. Δεν την κολλάκι αλλά... γενικά το ναι, δεν την κολλάκι, αλλά δεν σημαίνει ότι έχει ένα πολύ ωραίο κορμί και με 5 κιλά και με 6 πιο κάτω ή πάνω. Κοίταξε, επειδή εγώ την είδα και στην πίστα, να σου πω την καθαρή μου αλήθεια, δεν είναι στα πιο αδυνατά της. Δεν είναι αυτό που ξέραμε από την Αγγελική Ιλιάδη, η οποία ήταν, είχε ένα κορμί σκίνη. Δηλαδή, ναι, ελαφρά. Η αλήθεια είναι ότι όταν ρε παιδί μου, εγώ τουλάχιστον για μένα λέω, και από φίλες μου που ξέρω, όταν είμαστε λίγο πιο πρισμένες, δεν ανάγκη να βάλεις το τσίτα. Ακριβώς. Μπορείς να βάλεις κάτι λίγο πιο χαλαρό, έτσι, πιο ψηλόμεσο. Πάντως έχει λοιπόν, θέμα με τα κιλά. Αυτό λοιπόν το φόρεμα διέγραφε κατά κάποιο τρόπο και το παπουδάκι της και την κιλίτσα της. Την κολλάκι με το χρώμα, το ύφασμα. Καλά, μπορεί να ήταν και στις δύσκολες μέρες του μήνα που η κοιλιά μας είναι τούμπανο. Δεν ξέρω τι ήταν, Κατερίνα μου. Εγώ ξέρω βέβαια ότι είναι σεξ ηθηλικό ούτως ή άλλως και χόρεψε και το τσιφτετέλι αυτό το οποίο είχε γίνει χαμός μπροστά από του. Για μην τρελαθούμε, κορμάρα είναι και πάλι. Έχει πολύ ωραίο κορμί η κοπέλα. Απλά ήταν πάρα πολύ αδύνατη. Και 5 κιλά να έχει πάρει, μας κάνει εντύπωση. Όταν είχε ξεκινήσει, παιδιά, αν θυμάστε που είχε βγάλει και το τραγούδι μαζί με την Κέτι Γκρέι. Το μια τραγούδι. Γυναίκα μόνο ξέρει και να σου πει. Ακριβώς και εμφανιζόταν και με το ενό της Φακιανάκη. Είχε κιλάκια. Αρκετά. Ναι, βέβαια. Έκανε δίαιτες, έκανε γυμναστική. Γυμνάζεται η Αγγελική. Απλά με τον αδελφό της, μπράβο, που είναι personal trainer. Έχει ένα θέμα με τα κιλά και σκαμπανεβάσματα. Αλλά τώρα δεν είναι θέμα αυτό. Εννοώ πρόβλημα να έχει πάρει 5 κιλά όταν είσαι πολύ αδύνατη. Έχει όμως το εξής, να το πω, ανασφάλεια, το οποίο μου το είχε πει ο Σωτήρης ο Τσαγδής, ο στυλίστας που συνεργαζόταν πολλά χρόνια μαζί της. Είχε θέμα με τα γόνατά της. Έχει πολύ ωραία πόδια, απλά δεν ήθελε να τα δείχνει. Γι' αυτό Κατερίνα φορούσε τουαλέτες, θυμάσαι, πάντα μακριές. Ναι. Όταν ήταν και Φτάξω, με τον παιδιά, Πάπο το Λαζαρίδη. Αυτά τα ξέρω με τα σκαμπανεβάσματα των κιλών, οπότε δεν μου κάνει εντύπωση. Είναι μια ωραία γυναίκα. Ωραία γυναίκα πάντως. Είναι τώρα πολύ ωραίο, είτε έχει 5 κιλά 6 παραπάνω, είτε πιο πριν. Μας αρέσει. Πολύ ωραίο σώμα έχει. Θα πάμε